πίσω, ξεκινώντας από την έκδοση Joomla Pack 2-3, δηλαδή τα τελευταία 2,5 χρόνια. Έχει γραφτεί εδώ και 3 εβδομάδες. Έχει γραφτεί στο Vulnerable Extension List και όμως υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν έχουν εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση. Οκ. Operate δείξε. Ένα άλλο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να προστατεύσετε το διαχειριστικό σας τμήμα. Πολλοί έμαθα ότι ρωτήσατε διάφορους αν υπάρχει τρόπος αυτό το όνομα domain κάθος administrator να το αλλάξει ώστε κάποιος να μην μπορεί να μπει στο administration. Δεν μπορούμε με ένα απλό έλεγχο με cookie. Απλό το κάνουμε redirection και μέσα στο κώδικα index του administrator να ελέγχει αν έχει χρήση του cookie για να μπορεί να έχει χρήση του κούκκι administrator. Υπάρχουν πολύ πιο απλοί τρόποι. Αν θέλει να ξύσει το δεξί σου αυτή, μην χρησιμοποιήσει το αριστερό πόδι, χρησιμοποιήσει το δεξί χέρι. Να σου εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Αντί να με το ονομάσει το Faculty Administrator ή να κάνει όλη αυτή την πατέντα με τα cookies, μπορεί να κάνει κάτι εξαιρετικά απλό. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το .htaccess access για να ζητά username και password πριν ο άλλο μπορέσει να δώσει το username και το password του Joomla. Οπότε κατευθείαν έχει δύο στρώματα προστασία. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο administrator άμα δεν ξέρει το κωδικό, το γενικό και το κωδικό του ειδικό του χρήστη. Ή μπορείς να χρησιμοποιήσεις μία λύση όπως είναι όπως αυτή που χρησιμοποιεί το JSecure ή το Admin Tools Professional, που σου ζητάει να βάλεις μία μυστική παράμετρο στο URL του administrator. Δηλαδή, άμα γράψεις example.com κάθος administrator, θα σε ξαναπετάξει στο example.com. Ό,τι θα σου έκανε, ας πούμε, ένα WordPress site άμα το έγραφες WordPress.com κάθος administrator. Για να μπει στο administrator του Zoom, θα πρέπει να γράψεις example.com κάθος administrator, ερωτηματικό, my secret key. Αυτό δεν χρησιμοποιεί cookies, χρησιμοποιεί το ίδιο το session του Joomla για να αποθηκεύσει αυτή την πληροφορία. Γιατί αν μιλάμε για cookies, χρησιμοποιείς SSL σε όλα σου τα site. Μόνο σε ένα. Όλα τα υπόλοιπα, εγώ θα μπορούσα να καθίσω κάπου μέσα στο δίκτυό σου, ειδικά αν έχεις Wi-Fi, θα ήταν πανεύκολο, να σου κλέψω αυτό το cookie και κατευθείαν να είχα πρόσβαση στο administrator το δικό σου. Δεν θα χρειαζόταν να μπω στο δίκτυό σου, θα μπορούσα με οποιοδήποτε τρόπο να σου κλέψω αυτό το cookie. Και ναι, άμα το ψάξεις στο ίντερνετ θα δεις ότι υπάρχουν τόσες πολλές λύσεις που κρατάει γελίο να κλέψεις το κούκι κάποιου άλλου. Οπότε στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιείς SSL, χρησιμοποιείς ένα τέτοιο σήμα όπως το JSecure, ώστε πλέον να εκμεταλλεύεις το ίδιο το session του Joomla που κατά βάση χρησιμοποιεί τη βάση των δεδομένων και το συνδέει και με την IP σου. Αυτό είναι επέκταση. Το JSecure είναι επέκταση, η οποία κοστίζει, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 2,5 ευρώ, αλλά προσφέρει μόνο αυτό. Δεν προσφέρει κανένα άλλο χαρακτηριστικό. Το μόνο που σου επιτρέπει δηλαδή, να κάνεις είναι να βάζεις ένα κωδικό στο administrator. Είναι ασφαλές. Αν είναι ασφαλές. Είναι ασφαλές, ναι. Βέβαια... Δεν έχει παραδειγματικά. Όχι. Ναι. Αυτό που κάνει είναι δηλαδή εκπληκτικά απλό. Και τα 2,5 ευρώ ας πούμε, που ζητάνε, τα ζητάνε επειδή τα μισά πηγαίνουν στο PayPal. Αλλιώς θα μπορούσαν να το δίνουν και μισό ευρώ, ας πούμε. Κάτι άλλο που πολλές φορές το αγνοούμε. Αν βρεθεί ανάμεσα σε ένα και στο site σου, ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε να στο κλέψει αυτό. Αλλά το να σου κλέψει ένα cookie είναι πολύ πιο εύκολο. Από αυτό, ναι. Γιατί για να μπορέσει να δει αυτό το κωδικό που έχεις βάλει στο URL, ουσιαστικά θα πρέπει να σου έχει φτιάξει ένα transparent proxy, ο οποίος θα κλέβει όλα τα URL. Οπότε θα έχει μπει ανάμεσα σε ένα και στο site και θα περνάει όλο το traffic σου μέσα από αυτόν τον hacker. Για να σου κλέψει cookie υπάρχουν τρόποι να στο κάνει, ενώ εσύ επισκέπτεσαι έναν άλλο ιστοχώρο. Σου έχει φτιάξει ένα phishing στο χώρο, τον επισκέπτεσαι και σου έχει τραβήξει όλα τα cookies. Χωρίς στην πραγματικότητα να έχει χρειαστεί να μπει ανάμεσα σε σένα και στο site σου. Μόνο μέσα από τον browser. Αν ενδιαφέρεσαι, μπορείς να το ψάξεις αυτό στο Google για... Με το phishing, όχι. Γιατί υπάρχουν πολύ λίγα κενά ασφαλείας που σου επιτρέπουν να τραβήξεις όλο το history ενός browser. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλά κενά ασφαλείας αντίστοιχα που σου επιτρέπουν να κλέψεις cookies. Μπορείς να το ψάξεις αυτό στο Google και να δεις όλες τις τεχνικές που υπάρχουν για να κλέψεις τα cookies από κάποιον. Υπάρχει δυνατότητα να κλέψεις cookies μάλιστα από κάποιον ακόμα και αν χρησιμοποιείς SSL site.
Κάτι άλλο που ξεχνάμε πάρα πολύ συχνά είναι τα δικαιώματα που δίνουμε στα αρχεία μας. Πόσοι από εσάς έχετε δώσει 7-7-7 δικαιώματα σε αρχεία και καταλόγους? Μόνο ένας. Δικαιώματα 7-7-7. Δηλαδή, έχετε πάει στο FileZilla γιατί πήγατε να εγκαταστήσετε ένα component στο Joomla και σας έλεγε δεν είναι γράψιμο στο FileZilla. Και λέτε, εντάξει μωρέ, πάω στο FTP και του λέω γράψιμα όλα. Οκ, τώρα εγκαθίσατε μια χαρά, ρε. Ζάμε, μπόμπα. Έχετε δώσει δικαιώματα 7-7-7 που σημαίνει ότι οποιοδήποτε από οπουδήποτε μέσα στον ίδιο server μπορεί να γράψει πάνω στα αρχεία σας μέσα σε αυτό το κατάλογο που του δώσετε αυτά τα δικαιώματα. Γιατί αυτό το πράγμα είναι άσχημο? Γιατί όσοι έχετε χρειαστεί να το κάνετε αυτό, υπάρχει μια πιθανότητα 99,999% να είστε σε ένα shared server. Το οποίο σημαίνει πως αν κάποιος έχει ένα site μέσα στον ίδιο server ή έχει σπάσει ένα site μέσα στον ίδιο server, κατευθείαν μπορεί να σπάσει και το δικό σου το site. Και έτσι έχουν γίνει πάρα πολλά χακαρίσματα και σε μεγάλους host. Παρακαλώ. Πώς θα κάνετε την εγκατάσταση, χρειαστεί να το κάνουμε 7-7-7 και μετά που αλλάξουμε, έτσι? Ποτέ δεν θα χρειαστεί να κάνεις 7-7-7. Α, εννοείς μόνο στη φάση της εγκατάστασης. Δεν το αλλάζουμε. Όχι, δεν θα χρειαστεί να το κάνεις ποτέ αυτό για να εγκαταστήσεις ένα component. Στην πραγματικότητα, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να ενεργοποιήσεις τις παραμέτρους FTP του Joomla. Το ξέρεις αυτό, στο Global Configuration σου έχει τις παραμέτρους FTP και δεν θα χρειαστεί ποτέ να δώσεις 7-7-7. Το μόνο που θα χρειαστεί να έχεις εγγράψιμο, ίσως, είναι ο κατάλογος TMP του Joomla. Γενικά, αν μπορείτε, ζητήστε από τον πάροχο που φιλοξενείς από χώρο σας να ενεργοποιήσει το SUPHP ή το MODITK του Apache, ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να ασχοληθείτε μόνο από τα δικαιώματα. Αυτό είναι η καλύτερη λύση. Αλλιώς θα πρέπει να πάει στη λύση του FTP layer, των επιλογών FTP στο Global Configuration. Στο ριζικό σας κατάλογο, δώστε δικαιώματα 0755 ή αν έχετε SQPHP MODITK, δικαιώματα 0700. Το 0700 απενεργοποιεί τις μαγικές ιδιότητες του 0777 σε όλους τους υποκαταλόγους. Όλοι οι κατάλογοι σας με δικαιώματα 755 και τα αρχεία με 644. Αυτά είναι τα ιδανικά δικαιώματα. Εάν πρέπει σε κάποιο φάκελο να δώσετε δικαιώματα 777, που συνήθως είναι ο TMP κατάλογος, τότε βάλτε μέσα και ένα πολύ απλό τότε HC Access αρχείο που έχει αυτές τις δύο γραμμές, Order Deny Allow, Deny From All. Σε εδώ πέρα τι λέει, ότι ακόμα και αν κάποιος ανεβάσει κάτι σε αυτόν τον κατάλογο, δεν θα μπορεί να το τρέξει μέσα από το ίντερνετ, δεν θα μπορεί να το προσπελάσει, δηλαδή να πει example.com/tmp/hackme.php. Γιατί συνήθως αυτό που κάνουν με ένα τέτοιο φάκελο, που τον βρίσκουν με ανοιχτά δικαιώματα, ανεβάζουν ένα hacking script, για παράδειγμα ένα C99, το τρέχουν από το ίντερνετ και έχουν πλήρη πρόσβαση στο site σου και στο κάνουν μαντάρα. Αυτά είναι κάποιες από τα πιο απλά. Κάτι άλλο είναι ότι μερικές φορές δεχόμαστε τα default που μας προτείνει το Joomla και κάνουμε μετά την πάφια και λέμε εντάξει μου, δεν έγινε τίποτα. Και τι εννοούμε ότι κάνουμε την πάφια? Το πρώτο πράγμα για το οποίο κάνουμε την πάφια είναι το πρόθυμα της βάσης δεδομένων. Ξέρετε ότι όλοι οι πίνακες του Joomla ξεκινάνε από JOS κάτω παύλα. Πώς πιστεύετε πως αυτό ισχύει για όλα τα site του Joomla? Ότι όλοι οι πίνακες του Joomla ξεκινάνε JOS και κάτω παύλα. Εσείς οι λίγοι που το πιστεύετε κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Αυτό είναι απλά το default. Στην πραγματικότητα, το Joomla κατά την εγκατάσταση σας ζητάει να δώσετε το πρόθεμα για τη βάση δεδομένων, για την ονομασία των πινάκων της βάσης δεδομένων. Είναι αυτό το πράγμα. Μπορείτε αντί για JOS να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε άλλο. Και στην πραγματικότητα τι γίνεται? Όλα τα σκριπτάκια για χακάρισμα που χρησιμοποιούν τα script kiddies υποθέτουν ότι στο Joomla 1.5 έχει username πάντα admin και ID πάντα 62. Στο Joomla 1.6 σας δημιουργεί ένα χρήση στον οποίο μπορείτε να αλλάξετε το username, αλλά το ID του είναι πάντα 42. Το πρόβλημα είναι πως όλοι οι hacker το ξέρουν αυτό και τα περισσότερα σκριπτάκια που προσπαθούν να τρέξουν SQL injection στο site σας για να δώσουν πρόσβαση super administrator στο hacker υποθέτουν ότι πρέπει να πάρει και να πειράξουν το χρήστη με ID 62-42. Και τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό? Άμα ακολουθήσετε αυτό εδώ πέρα το link, έχω γράψει ακριβώς τις εντολές για το
θέλω τον τρόπο που μπορείτε να ακολουθήσετε για να φτιάξετε ένα πιο ασφαλή χρήστη. Οι περισσότεροι θα σκεφτείτε, εντάξει, επειδή αυτό το default είναι 62, θα φτιάξουμε ένα καινούριο χρήστη. Okay. Και θα είναι 63. 62, 63, 64 είναι αυτά που θα δοκιμάσουν όλοι. Θέλετε να φτιάξετε καμιά δεκαριά χρήστες για να δείτε αν είναι ασφαλές, αν μπορείτε να φτιάξετε ένα ασφαλή super administrator. Εγώ προσωπικά βαριέμαι το κάτω σε κάθε μου site. Δεν θέλω να φάω μία ώρα από τη ζωή μου να φτιάχνω χρήστες. Μπορώ να κάνω όμως κάτι άλλο. Το default χρήστη, αντί για 62, να του δώσω ένα άλλο ID, για παράδειγμα 35, 12. Αυτά τα ID που δεν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιήσει το Joomla και περισσότεροι hacker υποθέτουν ότι δεν χρησιμοποιούνται. Οι οδηγίες είναι στο link αυτό που σας έχω παραθέσει. Μετά από αυτά τα πολύ απλά πράγματα, ήρθε ο καιρός να δούμε σοβαρά την ασφάλεια στο Zoom. Όλα αυτά που είπαμε ήταν OK, αν το μόνο πράγμα που σε ενδιαφέρει είναι να αμυνθείς απέναντι σε script kiddies που δεν ξέρουν τι τους γίνεται και δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Ένας ημισοβαρός hacker, δηλαδή απλά να τους καμπάζει λίγο, όλα αυτά που είπαμε μπορεί να τα προσπεράσει σε περίπου 20 δευτερόλεπτα που θα έχει καθυλάτη τι έχει γίνει. Οπότε πάμε να δούμε τα σοβαρά πράγματα. Όσοι από εσάς ξέρετε με ποιο τρόπο μπορείτε να δείτε αν ένα site, οποιοδήποτε site, είναι φτιαγμένο σε Joomla. Πολύ ωραία, μου αρέσει. Οκ, θα κάνουμε ένα τυχαίο poll. Εσύ πώς νομίζεις ότι θα δεις ένα site είναι φτιαγμένο σε Joomla? Γιατί θα δεις το generator. Και εγώ μπορώ να σου πω το εξής. Νομίζεις ότι το image stories είναι hardcoded και ότι όλα τα component το χρησιμοποιούν. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Νομίζεις ότι όλη η δομή ενός template θα είναι αναγκαστικά ίδια, αλλά εκεί κάνεις λάθος, γιατί άμα δεις κάποια από τα site για τα οποία μίλαγε πριν ο Φώτης, που έχει να φτιαχτεί με το K2, αν δεν υπήρχε το tag του K2, δεν θα ξέρεις ότι είναι Joomla. Όλα αυτά, όλη η δομή του HTML μπορεί να αλλάξει. Μπορείς να την αλλάξεις όπως θέλεις. Με template και template override μπορείς να το κάνεις να μοιάζει με τη δομή του WordPress. Αυτός δεν είναι ο τρόπος για να δεις αν ένα site είναι Joomla. Μπορείς να δεις αν ένα site είναι Joomla χρησιμοποιώντας κάποια από αυτά εδώ πέρα τα κόλπα. Δώστε, αν έχετε πρόσβαση στο Ιντερνετ τώρα, joomla.org, ερωτηματικό, tp-1. Και ξαφνικά θα δείτε όλα τα module position στην οθόνη σας. Για το joomla.org τρέχει ακόμα σε ένα 5. Δώστε joomla.org ερωτηματικό template ίσον JA_Purity και θα δείτε ότι ξαφνικά θα αλλάξει το template του site. Μαγεία. Δεν τα έχουμε σβήσει στο joomla.org. Είναι τεχόντη κατάσταση. Ή μπορείτε να δώσετε joomla.org ελληνικό ερωτηματικό TMPL ίσον offline και ξαφνικά θα πείτε, όχι, το Joomla είναι offline. Γιατί δεν είναι offline. Εσείς του είπατε να φορτώσει τη σελίδα του offline. Όλοι αυτοί είναι πάρα πολύ γνωστοί τρόποι. Ειδικά αυτό το template ίσον offline, χωρίς να χρειάζεται να ξέρω τη δομή, με ένα πολύ απλό σκριπτάκι. Κατεβάζω τη σελίδα, τον HTML κώδικα και κατεβάζω και τον HTML κώδικα όταν του προσθέσω TMPL ίσον offline. Αν ο κώδικας είναι ίδιος ή αν μου έχει πετάξει κανένα 404 ή κάποιο άλλο HTTP error, τότε ξέρω ότι δεν είναι Joomla site. Σε κάθε άλλη περίπτωση ξέρω πως είναι Joomla. Και όλα αυτά μπορείτε να τα κόψετε πάρα πολύ εύκολα. Χρησιμοποιώντας λίγο κώδικα τότε htaccess. Να κάνω μια ερώτηση. Στο temporary files που όταν βλέπουμε μια σελίδα κατεβαίνουν μέσα, μπορούμε να τα δούμε αυτά? Αν είναι δηλαδή πάνω σε Joomla ή όχι? Μα δεν. Και διαβάζω δηλαδή το κωδικό μετά. Απλά κοιτάς τον πηγαίο κώδικα. Ναι. Όπως εξήγησα, με τον πηγαίο κώδικα μπορώ να σου κάνω ό,τι θέλω. Μπορώ να σου πάρω το Joomla και με το template μου και με template override να σου το κάνω να πιστεύεις ότι είναι WordPress. Μπορώ να σε κοροϊδέψω πολύ άνετα. Με αυτά εδώ πέρα δεν μπορώ να σε κοροϊδέψω. Αν δεν έχω λάβει μέτρα, χρησιμοποιώντας αυτά θα ξέρεις κατευθείαν αν χρησιμοποιώ Joomla ή όχι. Εκτός να μου βάλεις κάτι τέτοιο μέσα στο τότε htaccess, οπότε εκεί του λες ότι όλα αυτά τα πράγματα κόφτα και πέτα ένα σφάλμα 403 not allowed. Αυτό είναι ένα generic σφάλμα και όλα τα script τα οποία κάνουν visual fingerprinting, έτσι λέγεται αυτό το πράγμα, θα μπερδευτούν και θα νομίζουν ότι απλά πέταξε σφάλμα στο χώρο και μπορεί μάλλον να μην είναι και Joomla καν.
υπάρχει ένα πρόσθετο στο Firefox που σου αναγνωρίζει σε ό,τι site μπαίνεις. Κάθε την ερώτησή σου, ξέρω τι, τι θέλεις να ρωτήσεις, κάθε την ερώτησή σου σε 5 slides περίπου. Ένα άλλο πράγμα που... Αυτό εδώ πέρα, ναι. Όλα θα τα δείτε σε αυτό το link, όπως επίσης και στο link που θα δείξω στο τέλος που έχει τα slide της παρουσίασης. Ένα άλλο πράγμα που ίσως να μην ξέρετε είναι ότι η PHP έχει πάρα πολύ μεγάλο στόμα, πολύ κουτσομπολιό. Γιατί μπορώ σε οποιοδήποτε site να ξέρω ακριβώς ποια έκδοση PHP τρέχεται. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό. Ακόμα και άμα έχετε κόψει το χαρακτηριστικό που έχει η PHP να δείχνει την έκδοσή της στο header που στέλνει να πάσει. Γιατί μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Αυτό εδώ πέρα το παράδειγμα το έχω πάρει από το joomla.org. Έχω βάλει joomla.org, ερωτηματικό, ίσον και κάτι το οποίο είναι ένα μακρύ πράγμα. Αυτό είναι ένα από τα easter eggs της PHP, ένα κρυμμένο χαρακτηριστικό. Βάζω σε αυτό εδώ πέρα το μακρύ πράγμα, εμφανίζεται μία εικόνα, η οποία εικόνα είναι διαφορετική σε κάθε έκδοση της PHP. Βλέποντας αυτή την εικόνα μπορώ να ξέρω ποια έκδοση της PHP τρέχεται. Είναι μία παλιά έκδοση της 5.2, μπορώ να σας κατεβάσω το site πάρα πολύ εύκολα. Είναι PHP 5.3, μάλλον δεν μπορώ να κάνω τίποτα, οπότε ας ψάξω τον τρόπο να σας κάνω το site. Είναι μία καινούργια έκδοση της PHP 5.2, θα περιμένω σε μερικές εβδομάδες, τώρα που είναι end of life, θα βγουν κενά ασφαλείας, θα μπορώ να σας δείξω το site. Και αυτό το πράγμα μπορείτε να το τρέξετε σε όλους τους σερβερ που χρησιμοποιούν PHP. Μπορείτε επίσης και να το κόψετε πάρα πολύ εύκολα, χρησιμοποιώντας ένα μικρό κομματάκι τότε έτσι θα έχεις κώδικα, το οποίο και αυτό το πράγμα του λέει ότι όταν κάποιος προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αυτό το μακρινάρι της PHP, εμείς απλά θα πετάξουμε ένα 403, ένα σφάλμα not allowed. Κάτι το οποίο θα πέταγε, για παράδειγμα, ένας IIS server προσπαθούσε να κάνει ένα redirect με βάση το URL και του πετάγαμε κάτι το οποίο δεν περίμενε. Και τώρα η ερώτησή σου, που με ρώταγες για το plugin του Firefox, το οποίο σου λέει ότι έχεις το TAD site, που τρέχει, ξέρω, σε Joomla 1.5.18. Χρησιμοποιεί αυτά τα flash μέσα ή είναι Apache ή έχει αναλύτηξη μέσα και όλα αυτά. Και σου λέει και ποιο σχέδιο μέσα χρησιμοποιείς. Αυτό το πράγμα το κάνει και ένα προγραμματάκι το οποίο λέγεται Blind Elephant, το οποίο δεν είναι το μόνο εργαλείο fingerprinting, αυτή η διαδικασία λέγεται fingerprinting, δηλαδή προσπαθεί να δει το αποτύπωμα του site σου και να καταλάβει τι τρέχει. Να σου δώσει όσο περισσότερες πληροφορίες μπορεί για το site, χωρίς στην πραγματικότητα να μπορείς να ξέρεις 100% τι χρησιμοποιεί. Το Blind Elephant ή αυτό το plugin για το Firefox δεν είναι τα μόνα τέτοια εργαλεία. Ξέρω τουλάχιστον καμιά ντουζίνα άλλα τέτοια εργαλεία, μερικά από τα οποία είναι πολύ πιο αποτελεσματικά από αυτά τα δύο που αναφέραμε. Και τα οποία τα χρησιμοποιούν ευρέως οι hacker προκειμένου να αναγνωρίσουν το στόχο τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, άμα τώρα εσύ τρέχεις ένα site σε Joomla 1.5.23 με τα πάντα ενημερωμένα μέσα, έχει νόημα ο άλλος να προσπαθήσει να σου χακέψει το site, θα δυσκολευτεί. Ενώ άμα πάει σε ένα άλλο site το οποίο τρέχει ένα Joomla 1.5.15, ξέρω εγώ με το Virtual το 1.0 κάτι, 1.08, τότε πολύ απλή υπόθεση να το χακάρει. Να χρησιμοποιείς ένα εργαλείο fingerprinting. Για παράδειγμα, για το Blind Elephant, όταν το τρέχεις, σου δείχνει κάτι σαν αυτό εδώ. Ουσιαστικά τι κάνει, πηγαίνει στο URL που το έχεις πει και προσπαθεί να κατεβάσει κάποια αρχεία. JavaScript, CSS, εικόνες, όλα αυτά τα αρχεία, τα media files του Joomla ή ακόμα και τα ίνια αρχεία των γλωσσών, οτιδήποτε δεν είναι PHP. Γιατί οτιδήποτε δεν είναι PHP στην πραγματικότητα δεν τρέχει στον server, ο server απλά σου επιτρέπει να το κατεβάσεις. Αυτά τα αρχεία από έκδοση σε έκδοση αλλάζουν. Από CMS σε CMS αλλάζουν. Άλλα media files έχει το Joomla, άλλα media files έχει το WordPress ή το Drupal. Άλλα media files έχει το Joomla 1.5.22 και άλλα έχει το 1.5.23. Και άλλα έχει το 1.6.1 ή το 1.6.3. Κατεβάζοντας μερικά τέτοια αρχεία, μπορείς με μια αρκετά μεγάλη ακρίβεια να πεις ποια έκδοση πιανού CMS είναι αυτή που τρέχει πάνω στο συγκεκριμένο site. Όπως εδώ πέρα, ας πούμε, αυτό το είχα τρέξει παλιά
Αυτό το slide είχε φτιαχτεί πέρσι την πρώτη φορά που έδωσα αυτή την παρουσίαση και μου είπε ότι τρέχω το Joomla 1.5.18 και όντως αυτό έτρεχα σε εκείνο το site. Εντυπωσιακό, έτσι. Και είναι πολύ εύκολο και αυτό εδώ πέρα να το κόψετε με ένα πολύ απλό τρόπο, κάνοντας ένα filtration με τον HTTP referrer. Όλα αυτά τα εργαλεία, όταν στέλνουν το request στο server, έχουν κενό το πεδίο του HTTP referrer. Όταν εσείς πάτε στο site σας και φορτώνετε μία σελίδα, ο browser στέλνει σαν HTTP referrer το domain του site σας. Οπότε, βλέποντας ένα κενό HTTP referrer, ξέρουμε πως κατά 99,99% είναι κακόβουλη χρήση του site μας. Είναι ένας browser ο οποίος είναι για τα μπάζα και πρέπει να πεταχτεί. Και τέτοιοι browser έχουν εκλείψει τα τελευταία 7 χρόνια τουλάχιστον. Αν κάποιος χρησιμοποιεί κάτι τόσο παλιό, τους άλλους δεν θα έβλεπε και σωστά το site. Επίσης, υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα τα οποία μπορούν να πάνε στραβά. Παρακαλώ. Αυτό εδώ πέρα, το σκριπτάκι. Κοίταξε, όλα αυτά τα slide, στο τέλος της παρουσίασης θα σου δώσω ένα link που μπορείς να τα βρεις online. Περισσότερες απειλές, περισσότερα πράγματα μπορούν να πάνε στραβά σε ένα site, τα αναφέρω ενδεικτικά, γιατί είναι πράγματα για τα οποία στην πραγματικότητα δεν μπορεί να κάνετε και πολλά πράγματα, εκτός αν είστε προγραμματιστής και φτιάχνετε το δικό σου component, module, plugin, template, οτιδήποτε. Cross-site scripting. Εκτέλεση scripts μεταξύ στο χώρο. Στην τομογραφία XSS. Με αυτό το πέρα τι μπορεί να γίνει. Κάποιος υποβάλλει για παράδειγμα ένα comment σε ένα site και έχει βάλει μέσα ένα κομματάκι JavaScript και μόλις ο άλλος μπει στη σελίδα, τον πετάει σε μια άλλη σελίδα που έχει το ίδιο στυλ και του βλέπει το cookie. Ένας τρόπος για να το κάνεις αυτό. Είδες, δεν χρειάζεται να μπεις ανάμεσα στον ιστο χώρο και στον browser. Απλά πετάς στον browser σε ένα άλλο site και του κάνεις διάφορα. Εισαγωγή απομακρυσμένων ή τοπικών αρχείων. Remote file injection, local file injection, RFI και LFI. Με αυτόν τον τρόπο, ένας hacker μπορεί ή να πει στο site σας να φορτώσει ένα αρχείο PHP με κακόβουλο κώδικα από το δικό του site, αν υπάρχει μια τέτοια τρύπα ασφαλείας στον ιστοχώρο σας που συνήθως υπάρχει. Όσοι από εσάς έχετε απενεργοποιήσει στην PHP το FOpen, τη δυνατότητα για URL στην FOpen, πώς ξέρετε καν τι είναι αυτό? Κανένας. Οκ. Πόσοι από εσάς χρησιμοποιείτε Shared Host? Οκ. Υπάρχουν πολλές υποψήφια θύματα. Περισσότεροι host αυτό το πράγμα το αφήνουν ανοιχτό, γιατί το Joomla το χρειάζεται προκειμένου να κάνει πράγματα όπως να εγκαταστήσει components από ένα URL ή το Joomla 1.6 για να κάνει ενημέρωση στον εαυτό του. Το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ χαζό, γιατί αυτή είναι η χειρότερη μέθοδος και η πιο ανασφαλής από όλες τις μεθόδους για να κατεβάσεις πράγματα από κάπου σε ένα site. Αλλά το αφήνω ανοιχτό επειδή δυστυχώς χρειάζεται και από το Joomla και από το WordPress, γιατί εκείνο χρησιμοποιεί τον ίδιο τρόπο για να κάνει το update στον εαυτό του και από μερικά άλλα κακογραμμένα script. Όμως αυτό σας αφήνει ένα μεγάλο κενό ασφαλείας, γιατί κάποιος μπορεί στο server του να βάλει κακόβουλο PHP κώδικα, να βρει ένα component το οποίο έχει ένα μικρό κενό ασφαλείας εγκατεστημένο στο site σας και να σας χακάρει απλά χρησιμοποιώντας το browser του με ένα link. Τόσο απλά. Με την εισαγωγή τοπικών αρχείων μπορεί, ας πούμε, να τραβήξει τα περιεχόμενα ενός οποιοδήποτε αρχείου αν υπάρχει μία επέκταση η οποία έχει ένα τέτοιο κενό ασφαλείας. Άλλα πράγματα που μπορούν να σας κάνουν, αυτό είναι το all-time favorite της εισαγωγή SQL. Αυτό είναι direct μετάφραση από το SQL injection. Δηλαδή κάποιος μπορεί σε ένα component που έχει ένα κενό ασφαλείας μέσα στο URL να δώσει μια εντολή SQL, η οποία μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα. Να ρίξει όλη τη βάση ή ακόμα και να δημιουργήσει ένα καινούριο super administrator. Το cross-site request forgery, παραχάραξη αιτημάτων από άλλους ιστοχώρους. Αυτό είναι λίγο πιο advanced τεχνική τώρα. Φαντάζομαι δεν έχουμε πολλούς προγραμματιστές εδώ πέρα, έτσι. Είναι κανείς από εδώ προγραμματιστής. Οκ.
Εσείς οι που είστε προγραμματιστές μπορείτε να το ψάξετε στο Wikipedia για να δείτε ακριβώς πώς λειτουργεί το CSRF, αν δεν το ξέρετε. Και τα άλλα, τα δύο κλασικά είναι σπάσιμο κωδικών με ομοιοδύναμη ελληνικά brute force. Ναι, κόλλα. Μ' αρέσει που όλη η ορολογία που χρησιμοποιούμε, όταν να πούμε στα αγγλικά λέμε OK, ναι, εντάξει. Και όταν την πούμε στα αγγλικά είμαστε. Τι είναι τούτο. Το οποίο τι σημαίνει, ότι κάποιος μπορεί να δοκιμάσει να κάνει επανειλημμένα login γνωρίζοντας το username σας και προσπαθώντας να μαντέψει το password. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει σε οποιοδήποτε site, έτσι, να το ξέρετε. Και το άλλο το κλασικό είναι ψάρεμα διευθύνσεων email και spam που φαντάζομαι ότι όλοι έχετε δεινοπαθήσει άμα έχετε κάποιο forum. Δεν ξέρω, έχει κανείς από εδώ πέρα forum σε PHPBB. Έχετε αγανακτήσει από το spam. Όχι. Τι. Στο SMR. Στο SMR. Αληθινή άνθρωποι. Από τη Ρωσία. Α, και εκείνη. Και είναι κρύα. Εντάξει. Εκεί πέρα, χρησιμοποιείς το bad behavior. Εκεί πέρα μπορείς απλά να κόψεις, μπορείς να κόψεις τα link στα προφίλ. Απλές link. Όλοι τον πατάει. Κι εγώ είχα κάποτε, φοβερό θέμα με το spam. Α, το έλυσε. Τι. Και είπε και κάνω moderation στον κόσμο, αλλά δεν μιλάω για αυτό το πράγμα. Μιλάω για το φόρουμ. Τέλος πάντων, όλες αυτές, μισό λεπτάκι θα περάσουμε σε ερωτήσεις σε λίγο. Όλες αυτές είναι διάφορες απειλές που μπορεί να αντιμετωπίσετε στο χώρο σας και σε αυτή την περίπτωση, αν θέλετε να αντιμετωπίσετε τέτοιες απειλές, υπάρχουν τουλάχιστον δύο τρόποι, αρκετοί περισσότεροι. Εγώ θα σας μιλήσω για δύο, που είναι δικοί μου. Ο πρώτος τρόπος είναι χρησιμοποιώντας ένα .hsx αρχείο το οποίο έχει μέσα σχεδόν τα πάντα. Αυτό το δίνω δωρεάν, το ενημερώνω κάθε τόσο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ελεύθερα. Και επίσης φτιάχνω και το Admin Tools Professional, το οποίο είναι μια all-inclusive λύση που περιέχει εργαλεία διαχείρισης και εργαλεία ασφαλείας, τα οποία καλύπτουν όλες αυτές τις απειλές για τις οποίες μιλήσαμε και μερικές άλλες για τις οποίες δεν μίλησα γιατί είναι πιο advanced. Πριν να πάμε σε ερωτήσεις, να σας θυμίσω κάτι πολύ σημαντικό, ότι η ασφάλεια δεν είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαστε μία φορά στη ζωή του ή στον χώρο μας και μετά πάμε να κοιμηθούμε ήσυχοι. Η ασφάλεια είναι μία διαδικασία. Καθώς εξελίσσεται στον χώρο μας, καθώς γίνεται πιο γνωστός, προσθέτουμε καινούργια πράγματα, περνάει ο χρόνος, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ίσχυε η ασφάλεια του στον χώρο μας με αυτά που είχαμε κάνει χτες, πάρουν να ισχύει σήμερα. Η ασφάλεια είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ασχολούμαστε περιοδικά. Κάθε πότε. Όταν μιλάμε, ας πούμε, για αντίγραφα ασφαλείας, πάρετε αντίγραφα ασφαλείας όσο πιο συχνά μπορείτε, όσο πιο συχνά έχει νόημα να το κάνετε. Αν έχετε περιεχόμενο που αλλάζει κάθε μέρα, πάρετε κάθε μέρα backup. Αν έχετε περιεχόμενο που αλλάζει μια φορά το χρόνο, οκ, και μια φορά το χρόνο μια χαρά είναι. Αν μιλάμε τώρα για ενημερώσεις εκδόσεων, φροντίστε πάντα να τρέχετε την τελευταία ενημερωμένη έκδοση του κάθε τύπου που έχετε εγκαταστημένο πάνω στο site σας. Αν μιλάμε για πράγματα όπως είναι το αρχείο .hst access ή η παραμετροποίηση του admin tools και τα σχετικά, εκεί πέρα κάθε φορά που κάνετε μια ριζική αλλαγή στο χώρο σας, προσθέτετε ένα καινούριο component, κάνετε μια αναβάθμιση στην εταιρεία σας του Joomla, εκεί πέρα χρειάζεται να βεβαιωθείτε πως δεν έχει σπάσει τίποτα, πως όλα συνεχίζουν να λειτουργούν σωστά. Γενικά πρέπει να ασχολείστε τακτικά με την ασφάλεια του ιστοχώρου. Και τώρα πάμε στις ερωτήσεις. Μισό να σου έρθει και το μικροφωνάκι. Ευχαριστώ. Έχεις ότι βάζω το HD Access μετά, τι γνώση προγραμμάτων που χρειάζομαι. Αν θέλεις να φτιάξεις το HD Access ή αν θέλεις να πας ένα βήμα μετά. Για ασφάλεια, όταν είμαι τελείως, δεν έχω σχεδόν καμία ασφάλεια, βάζω αρχικά για δοκιμάσεις, καταρχήν βάζω το HD Access. Ωραία. Από εκεί πέρα, τι γνώση προγραμματισμού πρέπει για να το
παίρνει την κατάσταση, ώστε να το κάνει, να το μελιστοποιήσω. Κοίταξε, το τότε της άξης ουσιαστικά δίνει εντολές στον Απάτσι για το πώς θα, τι θα κάνει με κάθε URL που έχει να επεξεργαστεί. Με την έτοιμη λύση που σου δίνω, σου καλύπτω το 90% των πραγμάτων που θα χρειαστείς. Για το άλλο 10% και κυρίως για εξαιρέσεις που πρέπει να χρησιμοποιήσεις τον τότε AC Access, να επιτρέψεις πράγματα, γιατί παρεχόντας με το Master AC Access που δίνω κόβει σχεδόν τα πάντα. Και πέρα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού. Ξέρεις να χρησιμοποιήσεις το Firebug ή στο Chrome το View Source που έχει. Είσαι κομπλέ. Μετά από εκεί και πέρα χρησιμοποιείς ένα μπούσουλα, μια γραμμή που σου λέει ότι έτσι πρέπει να μοιάζουν όλα και απλά αλλάζεις το URL με το URL που βλέπεις μέσα. Ευχαριστώ. Από εκεί και μετά στον κύριο Πάντα. Το AST Access είναι και σαν black box που λέμε, έτσι. Το βάζεις και παίζεις. Black box. Ευχαριστώ, συγχαρητήρια για την παρουσίαση. Μία ερώτηση για όλους εμάς τους αδαείς που έχουν βάλει το JOS underscore. Ναι. Αυτό αλλάζει ή πρέπει να... Αυτό αλλάζει πάρα πολύ εύκολα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα σαν εργαλείο, το Admin Tool Score, το οποίο κοστίζει ακριβώς 0 ευρώ, το οποίο υπάρχει και στο Joomla Extensions Directory και σου δίνει τη δυνατότητα να πατήσεις ένα κουμπί και να σου αλλάξει αυτόματα το πρόθεμα της βάσης. Υπάρχει περίπτωση, αν έχεις κάποιο πάρα πολύ κακογραμμένο extension, να υποθέτει ότι το πρόθυμα της βάσης είναι JOS. Αν γίνει αυτό και σου σπάσει το site, βρες ποιο extension είναι και απεγκατέστησέ το. Γιατί αν ο προγραμματιστής που το έχει φτιάξει δεν έχει αντιληφθεί κάτι τόσο βασικό, η πιθανότητα να έχει κάνει καλή δουλειά ανέρχεται από 0 έως 0. Και εκεί πέρα. Και αν μπορείτε να ξαναπείτε λίγο για τα spam που λέγατε, πώς επηρεάζουν την ασφάλεια. Τα spam δεν είναι τόσο ότι σου επηρεάζουν την ασφάλεια, είναι ότι μπορούν να σου δημιουργήσουν διάφορα άλλα προβλήματα, κυρίως ότι σου σπάνε τα νεύρα. Για την ασφάλεια όχι και τόσο. Αλλά είναι καλό να μπορέσεις να περιορίσεις το spam. Γιατί αν με προσοχή σου είναι στραμμένη στο να προσπαθείς συνέχεια να διαγράφεις spam... Κάποιο καλό φίλτρο. Ας πούμε, υπάρχει το bad behavior, έτσι. Τα περισσότερα commenting components έχουν ένα captcha δικό τους. Μπορείς να κόψεις κάποιες IP που είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούνται από spammer. Νίκο, ευχαριστούμε για όλα, για ό,τι έχεις προσφέρει. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Αν έχουμε ένα κυβερνητικό site, ναι, το οποίο βρίσκεται στον ΟΤΕ, ως πάροχο φιλοξενίας, και δεν μας επιτρέπει να πειράξουμε το HD Access, τι κάνουμε τότε? Βάζεις βόμβα στον ΟΤΕ. Όχι, με εγώ με ξέρω. Να σου πω κάτι. Όταν λες ότι φαντάζομαι ότι μιλάς για το hosting της OTNET. Ναι, ναι, ναι. Πώς να το πω τώρα ευγενικά. Το hosting της OTNET είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Αν ο κυβερνητικός φορέας επιμένει να χρησιμοποιήσει την OTNET, πρέπει και εσύ να επιμείνεις η OTNET να γίνει μια σοβαρή εταιρεία και να σου δίνει δικαιώματα administrator. Όταν αγοράζεις hosting σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στον κόσμο, σου επιτρέπει να κάνεις πολύ δύσκολα πράγματα όπως να αλλάζεις δικαιώματα αρχείου. Σου επιτρέπει να κάνεις πολύ δύσκολα πράγματα όπως να κάνεις administration της βάσης σου. Πράγματα τα οποία η OTNET δεν σου τα επιτρέπει. Αν αποφασίσει η OTNET να γίνει μια σοβαρή εταιρεία, τότε μπορούμε να συζητήσουμε και για περισσότερα πράγματα. Αλλιώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος πάντα. Φυσικά. Κίνδυνος. Φυσικά. Αν δεν μπορείς να διαχειριστείς το site σου, σημαίνει πως δεν μπορείς να το ασφαλίσεις. Και αν σου συμβεί κάτι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι γρήγορα. Γιατί όταν η OTNET σου λέει ότι για να σου δώσω δικαιώματα administration στη βάση, πρέπει να μου στείλεις φάξη με την ταυτότητά σου. Τη σφραγίδα ναι, και τα λοιπά στοιχεία. Και λειτουργούμε μόνο 8 με 3 νομίζω το πρωί. 24 με 48 ώρες είναι η απόκριση. Ναι, το οποίο σημαίνει ότι ο hacker θα κάνει πάρτι και όταν θα τελειώσει το πάρτι και δεν θα έχει μείνει τίποτα, θα έχει δικαιώματα administrator. Ευχαριστώ πολύ. Η ποιότητα του hosting, έτσι, επειδή καλά είναι τα γέλια και όλα αυτά που λέμε, αλλά η ποιότητα του hosting μπορεί να αποτελέσει το 50% της ασφάλειας του ιστοχώρου μας. Μπορείς να έχεις ένα site σε έναν host που κοστίζει 4 δολάρια το μήνα και να στο χακάρουν για το χαβαλέ και μπορεί να έχεις το ίδιο site σε έναν host ο οποίος κοστίζει 8 δολάρια το μήνα, που δεν είναι κανένα τεράστιο ποσό, και η πιθανότητα να στο χακάρουν να γίνει κατευθείαν πάρα πολύ μικρή.
Γιατί αυτό που έχει τα 8 δολάρια το μήνα, για παράδειγμα, σου τρέχει σου SQPHP επάνω, άρα δεν έχει προβλήματα με τα δικαιώματα αρχείων. Δεν σου πετάει 10.000 site πάνω σε ένα μηχανάκι, σου πετάει 300, οπότε εκεί πέρα δεν έχει προβλήματα με overflow τη μνήμη στον Apache, που ανοίγουν κενά ασφαλεία και ούτω καθεξής. Γι' αυτό να θυμάστε ότι ό,τι πληρώσετε θα πάρετε. Μετά off the record. Και off the record δεν είναι τίποτα κακό. Στην Αμερική. Οκ. Βασικά, τρεις εταιρείες είναι αυτές που προτείνω πάντα. Η Roken, η οποία είναι και ο host όλων των επίσημων site του Joomla. Αν πας ακόμα και στο Joomla.org θα δεις κάτω-κάτω που λέει hosted by Roken. Η CloudAccess.net, η οποία είναι ο επίσημος provider για τα demo site του Joomla. Και έχω δει και το infrastructure τους είναι αρκετά καλό. Και ένας άλλος πολύ καλός host, ο οποίος είναι στην Ευρώπη, γιατί από αυτούς η Roken είναι Αμερική, Αγγλία, η Cloud Access είναι Αμερική μόνο, και υπάρχει και η Red Host DK, που την έχει η Red Component. Χάρη και ένας χορηγός, δεν είναι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν εξειδικεύσει το hosting τους μόνο σε Joomla, και οι τρεις. Οπότε ξέρεις ότι το hosting που σου προσφέρουν δεν είναι της πλάκας, είναι φτιαγμένο για Joomla site. Ναι, είναι βασισμένο στη Δανία. Οπότε έχεις λύση, δηλαδή, αν έχεις site το οποίο μαζεύει προσωπικά δεδομένα και θέλεις να είσαι 100% compatible με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και δεν θέλεις να βγάλεις και ένα disclaimer να λέει ότι υποθηκεύω τα δεδομένα στις ΗΠΑ, το βάζεις σε ένα από τους δύο hosts που είναι στην Ευρώπη. Αν δεν σε νοιάζει, έχεις ένα site το οποίο έχει πολλούς επισκέπτες από Αμερική, Λατινική Αμερική ή Ιαπωνία, το πετάς ένα server στην Αμερική. Τόσο απλό. Όπως είχαμε άλλη μια. Θέλω να ρωτήσω, ό,τι αφορά την προστασία του φακέλου του administrator, μπορείς να βάλεις, ας πούμε, και μπροστά άλλο ένα κανονικό script, έτσι ώστε authentication, για να μπορέσεις κανονικά να έχεις ένα δεύτερο έλεγχο ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζεται κάποιο script, το κάνει ο Apache. Η λογική είναι όμως ότι μπορείς να ξέρεις τον αριθμό επαναλήψεων που μπορεί να κάνει κάποιος με brute force, ξέρω εγώ, με Hydra. Να ξέρεις τα login για να το πεις μετά από 20 λεπτά, από 30, από 40. Ή θες να φτιάξεις δικό σου plugin. Όχι, αλλά άμα έχεις έναν host το οποίο κάνει τουλάχιστον τα βασικά της δουλειάς του. Θα τα κάνει. Τουλάχιστον τα βασικά, θα σου έχει πάνω το mode security και αυτό το πράγμα θα στο κόψει μετά από 4 επαναλήψεις. Άμα έχεις cPanel συγκεκριμένα, συνήθως βάζω το CSF, το firewall, το οποίο απλά διαβάζει, είναι ένα front-end του IP tables που λέμε στο Linux. Και αν υπάρχουν failed attempts, ξέρω, από 3 φορές και πάνω, μπλοκάρει και βάζει και χρόνο. Οπότε είναι και στο host. Όλοι αυτοί δεν ξέρω αν είναι και οι red host. Παίζουν με cPanel, έτσι. Με ξέρεις το Cloud Access. Ναι, ο Cloud Access έχει δικό του panel. Self-managed. Αλλά όλοι οι άλλοι είναι cPanel, ουσιαστικά δεν είναι και de facto και να το προτιμάτε. Λες και είναι μαύρο κλάματα. Μη μου αρέσει. Ερώτηση. Άλλη μια τελευταία ερώτηση. Συγχαρητήρια και από μένα. Μια απλή ερώτηση. Έστω ότι κάποιος καταφέρνει και βάζει κάποιο αρχείο μέσα. Ναι. Με αυτά που μου είπατε με το Super HDX Access, ας πούμε, δεν θα μπορέσει να το τρέξει, αυτό είναι το... Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με το Master.htaccess. Όταν κάποιος σου ανεβάσει ένα σκριπτάκι PHP και πάει να το τρέξει, θα του λέει απαγορεύεται πρόσβαση, 403. Τα μόνα σκριπτάκια PHP τα οποία κανονικά θα έπρεπε να τρέχουν σε ένα Joomla site είναι index.php, index.php και αν έχεις Joomla 1.5 το index.php στο backend. Αν έχεις Joomla 1.6 μόνο index.php σε frontend και backend. Κανένα άλλο σκριπτάκι PHP δεν θα έπρεπε να τρέχει σε ένα site, βέβαια. Αυτό είναι η θεωρία. Στην πράξη γίνεται, υπάρχουν πάρα πολλά template clubs και ειδικά ένα από τα μεγάλα, το οποίο χρησιμοποιεί μία λύση που για να σου συμπιέσει τα CSS πηγαίνει και σου φτιάχνει PHP αρχαία με random ονόματα παντού μέσα στο site σου. Άμα χρησιμοποιήσεις μία τέτοια λύση, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το master.htaccess και σε αυτή την περίπτωση, αν κάποιος καταφέρει και σου ανεβάσει ένα αρχείο PHP για να σε χακάρει, απλά την έχεις πατήσει. Και μια διευκρίνηση. Έστω ότι κάποιος το καταφέρνει και το βάζει αυτό, δεν θα υπήρχε κάποιος πιο έξυπνος τρόπος, δηλαδή να του πεις ότι εγώ ξέρω ότι σήμερα τα αρχεία που έχω μέσα στο site μου είναι
50.000 αρχεία, ψάξε αυτού του επίφοβου καταλόγου, στο root, ξέρω εγώ, στο administrator και κάπου αλλού. Αν γίνουν 50.001, σημαίνει ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Κοίταξε, με κάνοντα μόνο ένα account των αρχείων, δεν θα πετύχει τίποτα. Αυτό που στην πραγματικότητα θέλει να δει είναι αν έχουν προσθεθεί PHP αρχεία, αν έχουν μεταβληθεί PHP αρχεία. Υπάρχει ένα τρόπο να το κάνει αυτό. Μα υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να το κάνει αυτό. Ο τρόπο που χρησιμοποιώ εγώ, επειδή παίρνω καθημερινά backup από του ιστοχώρου μου, τα κατεβάζω μετά στο δίσκο και χρησιμοποιώ ένα προγραμματάκι το οποίο το δίνω και δωρεάν, το Akiba SiteDiff, το οποίο τσεκάρει τα δύο backup μεταξύ του, υπολογίζει το MD5 από κάθε αρχείο ξεχωριστά και σου λέει ποια αρχεία έχουν προσθεθεί, διαγραφεί ή μεταβληθεί στο site σου. Οπότε, αν δει εκεί κάποιο PHP αρχείο το οποίο δεν έχει προέλθει από upgrade κάποιο extension, ξέρεις ότι την έχεις πατήσει. Οκ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό εδώ πέρα είναι το link για όλα τα slide της παρουσίασης και αν έχετε και ένα τηλέφωνο που διαβάζει barcode, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατευθείαν αυτό εδώ. Είναι μια σελίδα στο slide share.